Όσο καιρό ο Παντελής Παντελίδης κάνει σουξέ με τη κιθάρα του, πολλά ονόματα από τον χώρο της πίστας του τα ψέλνουν κανονικά και με ένα τραγούδι. Τον συναντήσαμε στο στούντιο που γράφει το νέο τραγούδι της Αμαριλίδος και έκλεισε τα ανοιχτά θέματα που έχει με Βασίλη Παπακωνσταντίνου, Γρηγόρη Μπηθηκότση και άλλους τραγουδιστές που υποστηρίζουν ότι είναι μια φούσκα του ίντερνετ. Μα ούτε εγώ ίδιος δεν ξέρω πώς θα κρατήσει. Δίκιο έχουν. Θα δείξει ο χρόνος. Δεν με φοβίζει. Προσπαθώ κάθε μέρα να γίνομαι και καλύτερος και δουλεύω το ίδιο και ακόμα περισσότερο κάθε μέρα και προσπαθώ συνέχεια να γράφω τραγούδια. Τα τραγούδια είναι ο τελικός κριτής που με το πέρασμα του χρόνου θα δείξουν αν ο Παντελίδης είναι ένα διαδικτυακό σουξέ ή θα φορεθεί και τα επόμενα χρόνια. Έχει ακουστεί ότι παίρνεις πολύ ακριβά. Ζητάς πάρα πολλά συναυλίες. Δεν έχω κάνει ούτε μια συναυλία. Δεν έχεις κάνει καθόλου συναυλίες. Έτσι. Δεν ζητάς τόσα πολλά. Μα δεν έχω ζητήσει από κανένα, δεν έχω κάνει καμία. Ερωτευμένος σε αυτή την περίοδο. Είσαι μόνος. Να. Θαυμάστρες, τι γίνεται. Μια χαρά, πολύ ωραία. Με πολύ σεβασμό, μου δείχνουν την αγάπη τους και μου αρέσει πολύ. Σεμνός και ταπεινός ο καλλιτέχνης, παρά το γεγονός ότι η Αμαριλής το έπλεξε το εγκόμιο που της έγραψε τραγούδι. Ο Παντελής Παντελίδης είναι εξαιρετικά χαρισματικός και ως ερμηνευτής και ως δημιουργός. Τον εκτιμώ πάρα πολύ από την αρχή έτσι που τον παρακολούθησα. Διαταγές είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Δεν σηκώνω. Έχει θέμα πολύ. Όπως και η Eurovision. Θα πάνε πάρα πολύ καλά γιατί έχει ένα κόνσεπτ. Βλέπεις κάτι, βλέπεις μια εικόνα, ένα άκουσμα έτσι, Balkan, το οποίο είναι αρκετά εντυπωσιακό. Καλή επιτυχία, είναι πολύ ωραίο το τραγούδι, πολύ χαρούμενο, ελπίζω να πάει να σκίσει. Θα πήγαινες Eurovision. Πότε δεν ξέρεις, γιατί όχι. Μια γιορτή της μουσικής είναι, γιατί όχι. Για φέτος έχουμε κλείσει. Του χρόνου βλέπουμε.